όταν ψηφίζεται ένας νόμος στη Βουλή, είναι νόμος του κράτους. Αυτός ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. Με τον ίδιο τρόπο που εγώ παραβιάζω ένα νόμο και βρίσκομαι στη φυλακή, θα έπρεπε να υπάρχει και μια άλλη επιτροπή, ένα άλλο όργανο, το οποίο να ελέγχει όλους αυτούς τους δικαστές, οι οποίοι δεν τηρούν τον νόμο. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο νόμος να λέει ότι εγώ πρέπει να βγω με το 67% και ο εισαγγελέας να βρίσκει 1002 προσχήματα ότι δεν του κάνει αυτό που λέει ο νόμος. Δεν είναι δυνατόν να αποφυλακίζομαι με τα αποσυμβολικά μέτρα και να του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να μου βάλει ένα πρόστιμο και αυτός με ελαφρά την καρδία να μου βάζει ότι πρέπει να δώσω μία προσφορά υπερτρίτων, όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού, όπως είναι η κυβωτός του κόσμου, όπως είναι το Χατζικυριάκιο. Το μόνο που δεν βάλανε είναι για το Τιτανικό που βυθίστηκε και για τους δίδυμους πύργους. Ζητήσαμε από το Υπουργείο με επιστολή μας στις 12 Οκτωβρίου να επιμεληθεί αυτή της κατάστασης. Και με έκπληξή μας βλέπουμε τώρα ότι το μόνο που έκανε από όλα αυτά είναι μέσα σε ένα άλλο άρθρο του Συμφώνου Συμβίωσης να καταργεί το θήτα εδάφιο της τρίτης παραγράφου του άρθρου 100, δηλαδή τα πρόστιμα. Δεν θα δίνεται πλέον η δυνατότητα στον εισαγγελέα να βάλει προσφορά υπερκοινοφελών ιδρυμάτων. Έρχεται όμως και καταστρατηγεί όλο το κομμάτι του 110α. Όλα αυτά για τα οποία είπανε ότι κάνανε και μαλώσανε στη Βουλή μέχρι και με τον Ομπάμα, γιατί ο νόμος μπορεί να συμπεριλάμβανε και κάποιους άλλους, τώρα έρχεται και το χαλάει. Εμείς τι να σκεφτούμε, ότι το άφησε μέχρι να βγουν οι δικοί του, ο Παπαγεωργόπουλος κτλ. Από τη Θεσσαλονίκη, Σταμάτη κτλ. Και τώρα που βγήκαν οι δικοί τους, μας κλείνουν την πόρτα να βγούμε εμείς. Οι παλιές κινητοποιήσεις γίνανε γιατί απλούστατα εδώ πέρα ήταν ένα κολαστήριο, βέβαια συνεχίζει να είναι. Βελτιώθηκε λιγάκι η κατάσταση το Νοέμβριο του 2014 για τον απλούστατο λόγο ότι το πολιτικό κόστος εν ώψη των εκλογών του Ιανουαρίου ήταν πάρα πολύ μεγάλο για τον κύριο Αθανασίου και την κυβέρνηση τότε. Δημιουργήσανε ένα τέχνασμα που το ονομάσανε παράρτημα του νοσοκομείου, χωρίς να είναι νοσοκομείο. Εδώ κάνανε μια πτέρυγα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλού, παράρτημα των οροθετικών. Τους πετάξαν ουσιαστικά εκεί μέσα, χωρίς γιατρούς, χωρίς φάρμακα, χωρίς ούτε ένα ποινιδωτή, χωρίς πρόσβαση σε γιατρούς και σε τέτοια. Για να κάνει κάποιος να δει γιατρό πρέπει να κάνει αίτηση μια εβδομάδα, χωρίς ούτε έναν ποινιδωτή, με τουαλέτες μέσα στα κελιά, χωρίς διαχωριστικά. Φανταστείτε 2 κρεβάτια μέσα στο μπάνιο σας. Αυτό είναι το παράρτημα που λένε. Κάναμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, μετά άλλαξε η κυβέρνηση. Το Φεβρουάριο ήρθε ο κύριος Παρασκευόπουλος με τον κύριο Ξάνθο, είδαν τα πράγματα εδώ, μας υποσχεθήκανε ότι θα βελτιώσουν τις συνθήκες υγιεινής, δεν τις βελτιώσανε. Είχαν υποσχεθεί γιατρούς, γιατί έχουμε μόνο 2 το πρωί και 1 το απόγευμα, δεν το φτιάξανε. Είχαν υποσχεθεί νοσοκόμους, δεν τους φέρανε. Μας είχαν υποσχεθεί ασθενοφόρο, γιατί ο κόσμος πεθαίνει μέχρι να πάει στα νοσοκομεία, δεν το κάνανε. Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα μπει στο ΕΣΥ, δεν έχει γίνει τίποτα. Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει κάνει τίποτα και όσα έχει κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα ρημάζει εν μία νυχτή. Από την πλευρά του κ. Παρασκευόπουλος είπε ότι θα ψηφίσει όλο αυτό το νόμο, όλα αυτά τα πράγματα που συζητούσαμε τόσο καιρό, την πολύχρονη παθογένεια που είχε το νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλού, και όντως ψήφισε ένα άρθρο. Με αυτό το άρθρο φύγανε καμιά 20 άνθρωποι ασθενείς, δοθήκανε βεβαίως τα μεροκάματα στους άλλους ανθρώπους, αλλά δεν δούλεψε το άρθρο για ποικίλους λόγους, το νόμος. Για ποικίλους λόγους. Πρώτον, γιατί άφησε το 1/3 σκαστό μετά τα 10 χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι για μας εδώ που μας έδωσε τα μεροκάματα είναι 2/3 μειχτά, δηλαδή χρονικά όρια που υπήρχαν πριν το 2000. Είχαν υποσχεθεί κάτι βραχιόλια και μας είπαν ότι πρέπει να κάνουμε μετά τα 10 χρόνια 2/5 πραγματική έκθεση της ποινής. Δηλαδή και άλλα 2/5 μεροκάματα, 4/5, εμείς αποφυλακιζόμαστε με τα 3. Και έρχεται τώρα μέσα στο σχέδιο συμβίωσης να πάει να περάσει το άρθρο 22, το οποίο λέει ότι αν, επειδή εγώ εδώ μέσα είμαι άρρωστος με 67%, είτε από πραγματογνωμοσύνη είτε από ΚΕΠΑ, εάν βγω, επειδή θα έχω τη μάνα μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και καλύτερη πρόσβαση στην υγεία, μόλις πάω ξανά στο ΚΕΠΑ, που θα το διατάξει ο εισαγγελέας να γίνει τώρα και μου δώσει 66%, μία μονάδα κάτω, χωρίς να έχω κάνει άλλο αδίκημα, θα επιστρέψω στις φυλακές. Στον χώρο που ο ίδιος λέει ότι δεν μπορεί να με περιθάλψει, γι' αυτό και κάνει αυτό το νόμο να αποσυμφορήσει στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλού. Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στην Ελλάδα. Εάν δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν την υγεία μας, να μας αφήσουν έξω να την βρούμε μόνοι μας. Και όχι αν βγούμε και την βρούμε να μας ξαναγυρνάνε σε ένα χώρο που δεν μπορούν να μας την παρέχουν. Έχει καταδικαστεί το νοσοκομείο πρόσφατα τον Ιούλιο 130.000 ευρώ. Θα καταδικαστεί πριν να βγει ο χρόνος για άλλες 24 προσφυγές μισό εκατομμύριο ευρώ. Θα μπορούσαν να χτίσουν ένα καινούριο. Έχουμε χάσει κάθε διέλο επικοινωνίας. Έχουν κατηγορήσει τον Λαύρου, την Κλειώτη Παπαντολέων, ότι ερχόταν σε επαφές με τους κρατουμένους και τους βοηθούσαν. Βεβαίως και μας βοηθούσαν. Έχουμε μιλήσει 40 ώρες. Ο Κορτοράτης δουλεύει σύννεφο. Εδώ πέρα υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι βοηθήσαν το νοσοκομείο, τρέχανε ολημερής και οληνυχτής. Έχουμε μιλήσει 40 ώρες και δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι όλα αυτά που παρουσιάζουν. Είναι για το Θεαθήνε. Τα εσωκομματικά τους προβλήματα να βρουν να τα λύσουν αλλού και όχι στον βάρος των κρατουμένων. Όλες οι φυλακές στην Ελλάδα ετοιμάζονται για κινητοποίησεις. Ο Κορυδαλός βρίσκεται σε μια κινητοποίηση από τις 25 του Οκτώβρη, πράγμα που έχει αποσιωπηθεί από τα περισσότερα μέσα. Δεν μπαίνανε μέσα το μεσημέρι. Τώρα έχουν αρχίσει να μην μπαίνουν το βράδυ. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα μπαίναν στις 9 το βράδυ μέσα στα κελιά τους. Εχθές μπήκανε στις 11 και σήμερα στις 12 και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν από ό,τι έχουμε μάθει απεργία πείνας. Βεβαίως και είχαν γίνει πειθαρχικές διώξεις γιατί είχαμε δημοσιοποιήσει τις εικόνες της ντροπής. Αυτό το πράγμα θα ξαναγίνει. Και όχι μόνο θα δημοσιοποιήσουμε τις εικόνες της ντροπής, δεν ξέρουμε τι άλλο θα κάνουμε προκειμένου να εξασφαλίσουμε ίση μεταχείριση και το δικαίωμά μας στην υγεία. Εμείς εδώ λόγω της κατάστασης υγείας μας δεν μπορούμε να κάνουμε απεργία πείνας. Μπορούμε όμως να παραδώσουμε τα φάρμακά μας και να αρνηθούμε κάθε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που ούτως ή άλλως δεν την έχουμε, για τον απλούστατο λόγο ότι εάν είναι να μας εξοντώσουν, καλύτερα να εξοντώσουμε μόνο μας τον εαυτό μας. Γιατί ο αγώνας είναι αυτός που κερδίζει τουλάχιστον την τιμή μας. Δεν γίνεται να μας έχουν καταδικασμένους. Υπάρχουν διεθνείς καταδίκες. Δεν γίνεται να αγνοούν το διεθνές δίκαιο. Δεν γίνεται να αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσο μάλιστα ένας υπουργός, ο οποίος ήταν πρόεδρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Είχε έρθει εδώ, είχε δει το θάλαμο 9, που ήταν οι ετοιμοθάνατοι, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να περπατήσουν, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αυτοεξυπηρετηθούν, άνθρωποι με μπεϊμπιλίνο. Και αυτό που έγινε από τότε, και είχε δηλώσει ότι είναι συντετριμμένος, αυτό που έγινε ήταν να μεταφέρουν το θάλαμο 9 στο θάλαμο 6, γυρίσαν το νομεράκι ανάποδα, και από 6 άτομα που ήταν να είναι 11. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Και ανταυτού φωνάζουν και καταδικάζουν κόσμο, τον οποίο είχε βοηθήσει εμάς. Μακάρι να είχαμε κι άλλους τέτοιους. Μιλάμε ότι είμαστε το 1 της χιλής των κρατουμένων της Ελλάδας. Δεν ξεπερνάμε τους 150. Και όμως, για αυτούς τους 150, εμείς αυτό που βλέπουμε είναι εμπάθεια και αναλγησία. Το εικονικό ενδιαφέρον είναι το χειρότερο. Το ότι ήρθαν εδώ πέρα και γράφανε οι εφημερίδες των συντακτών, γράφανε η Αυγή και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και δείχνανε τηλεοράσεις. Κύριε Τσίπρα και κύριε Παρασκευόπουλε, το Θεαθήνε είναι κάτι το οποίο είναι της ημέρας. Πήγατε και εγκαινιάσατε το και θεά. Καλά κάνατε και εγκαινιάσατε το και θεά στα διαβατά. Εμείς είμαστε εδώ δίπλα σας.